Σήμερα είναι η προγραμματισμένη συνάντηση με τον Δήμαρχο Λαρισαίων για να ανακοινώσουμε έργα τα οποία κάνουμε και σε κάθε Δήμο. Σήμερα είναι η σειρά του Δήμου Λαρισαίων. Νομίζω ότι έχουμε περάσει αρκετούς μήνες, έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, δουλέψαμε μαζί αρκετούς μήνες και νομίζω ότι σήμερα είναι καλό να μάθει και ο κόσμος αυτά που προγραμματίζουμε να γίνουν τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια στο Δήμο Λαρισαίων μαζί με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Λοιπόν, το πρώτο που νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ το κοινό είναι η δημιουργία του πρώτου υπογκολογικού κέντρου, το οποίο περιμένουμε τη μελέτη τις επόμενες εβδομάδες, ίσως και μέσα στο μήνα, για να δημοπρατηθεί. Θα γίνει δίπλα ακριβώς από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το οποίο θα εξυπηρετεί τη διάγνωση των ασθενών από καρκίνο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και σε συνδυασμό με την καινούργια μονάδα μεταμοσχεύσεων μειότητων νοστών, την οποία ήδη έχουμε δρομολογήσει, νομίζω θα κλείσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την στήριξη των ασθενών με νεοπλασματική νόσο. Βέβαια, παραμένει και το ξενώνας, ο οποίος περιμένουμε από τη Μητρόπολη να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε σύντομα και αυτή την δράση. Και με την έναρξη του έργου της καινούργιας πτέρυγας του παλιού νοσοκομείου, το οποίο έγινε χθες, ξεκινάει επίσημα το έργο και θα δοθεί στον κόσμο τα τέλη του 27, μέσα του 27, πιστεύω ότι θα υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή επένδυση στον τομέα της δημόσιας υγείας σε συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαρισαίων. Από εκεί και πέρα έχουμε και μια σειρά άλλων έργων τα οποία θα ανακοινώσει ο κύριος Δήμαρχος σε συνεργασία με εμάς. Με μεγάλη χαρά υποδέχτηκα σήμερα στο Δημαρχείο της Λάρισας τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κουρέτα, σε επιστέγασμα των επαφών και συνεργασιών που υπάρχουν εδώ και πολλούς μήνες με την ανάληψη των καθηκόντων μας και βρισκόμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια σειρά εμβληματικών παρεμβάσεων που θα γίνουν στην πόλη μας και θα μας οδηγήσουν στη Λάρισα της επόμενης 15ετίας. Το πιο βασικό απ' όλα είναι η αποδοχή από την Περιφέρεια της έγκρισης χρηματοδότησης για την κατασκευή συνεδριακού κέντρου στην περιοχή του Αιθιάγε. Ένα έργο το οποίο λείπει από την πόλη της Λάρισας και με την ολοκλήρωσή του θα δώσει προστιθέμενη αξία στην πόλη μας, καθιστώντας την πόλο έλξης και σημείο αναφοράς σε όλη την Ελλάδα. Σε δεύτερη φάση προχωρούμε στην κατασκευή ενός κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή της Γιάννουλης. Ένας χώρος ο οποίος αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και αφού γκραζόμενοι την ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και της νεολαίας για αθλητισμό, θα δώσουμε μια επιπλέον υποδομή η οποία θα βοηθήσει τον αθλητισμό της περιοχής και της Λάρισας ευρύτερα. Αλλά εκτός από το Δήμο Λαρισαίων, έχουμε δράσεις προγραμματίσει και για το Δημοτικό Χειροκομείο της πόλης μας. Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει μια αναβάθμιση και μια καινούργια προσέγγιση στο χειροκομείο, αποφασίστηκε και εγκρίνεται από την Περιφέρεια η χρηματοδότηση της κατασκευής νέας πτέρυγας του Δημοτικού Χειροκομείου Λάρισας στο χώρο που βρίσκεται όπισθεν του σημερινού κτηρίου, το οποίο θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές για ένα κτίριο το οποίο θα φιλοξενεί ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τέλος, έχουμε προγραμματίσει με την Περιφέρεια την συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαρισαίων με συγκεκριμένη διαδικασία η οποία υλοποιείται κατόπιν συνεργασίας των τεχνικών υπηρεσιών, ούτως ώστε η νεολαία της πόλης μας, οι ομάδες της πόλης μας να έχουν ασφαλείς εγκαταστάσεις για να αθληθούν. Εκείνο που έχει επίσης σημασία είναι ότι με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας δημιουργούμε ένα κοινό μέτωπο για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης για την κατασκευή και ανακατασκευή του περιφερειακού δρόμου Λάρισας Τρικάλων από τον κόμβο του Λίτλ μέχρι και τον κόμβο της Οδού Φασάλων, προκειμένου η Λάρισα να ολοκληρώσει το δακτύλιό της με έναν ασφαλή δρόμο που θα μπορέσει να έχει όλες εκείνες τις προδιαγραφές τόσο από θέμα οδοστρώματος όσο και από θέματα συνοδών υποδομών, ηλεκτροφωτισμού, διαχωριστικά, για να μπορέσουμε να έχουμε ασφαλής κυκλοφορία των αυτοκινήτων και των οχημάτων. Θέλω να σημειώσω ότι υπάρχει εξαιρετική συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα τον κύριο Κουρέτα, πράγμα που σημαίνει ότι η πόλη μας το επόμενο διάστημα μπορεί να προσδοκάει πάρα πολλά θετικά αποτελέσματα.